άξιοι συνυποψήφοι μου και τους ευχαριστώ για όλα τα λόγια τα οποία είπανε και καλύψανε όλο το φάσμα της πολιτικής γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ, μια και βρίσκομαι στην ΕΜΕΑ, την οποία τη γνωρίζω από το 1981 όταν άρχισε η ανάπτυξή της και η ανάπτυξή της, φίλοι και φίλες, σαν νέοι τότε όλοι εμείς, είχαμε κέντρο αναφοράς την ΕΜΕΑ. Εγώ ήμουνα τότε στο Κρεονέρι Κορινθίας, γιατί είχα παντρευτεί εκεί και από εκεί ήταν το ορμητήριό μας κατά κάποιο τρόπο να έρθουμε στην ΕΜΕΑ για τη διασκέδασή μας. Και τι εννοώ με αυτό? Όλοι, πιστεύω, εσείς θυμάστε την αίθουσα διασκεδάσεων, τη λεγόμενη Μέδουσα, την εποχή εκείνη, η οποία μετονομάστηκε σε πισίνα και είχε συγκαλέσει και καλύψει όλο το διασκεδαστικό φάσμα της ορεινής Κορινθίας τότε. Από τότε και μετά συνέχισε η ανάπτυξή της και συνέχισε χάρη σε ποιον? Χάρη στο ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, που ήταν στο τιμόνι της χώρας και έφτασε στο σημείο να καλύπτει όλο το φάσμα της οικονομικής πρακτικής τότε. Σήμερα μου δίνει και μια πάσα η αγαπητή, κατά τα άλλα, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρίσκονται εδώ, στον τόπο της ΝΕΜΕΑΣ, και ούτε λίγο ούτε πολύ μας κουνούν και το δάχτυλο ότι εσείς είσαστε οι φταίχτες και οι κλέφτες. Γυρίζω λοιπόν εγώ και δεν τους απαντώ ευθέως, τους απαντώ εμέσως. Και το λέω εμέσως γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στην ΕΜΕΑ. Και ως άλλοι Ηρακλειδείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είπε η αγαπητή συνυποψήφια κυρία Ταγαρά, ότι είναι ο Λέων της ΕΜΕΑς και το πρώτο εγχείρημα του Ηρακλή. Εγώ λέω ότι δυστυχώς σήμερα είναι δύο τα λιοντάρια. Και είναι δύο τα λιοντάρια, αλλά είναι πολύ δυνατοί οι Ηρακλειδείς που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ και είναι έτοιμοι να θανατώσουν αυτά τα λιοντάρια. Κάποτε που πέρναγα στην περιοδία διάφορους νομούς, πόλεις, χωριά κλπ, έβρισκα διάφορους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είχαν το πρόβλημα και κάποια στιγμή, αναφέρομαι πάλι στο 81, κάποιος είπε το μαγικό ότι, ξέρεις γιατρέ, ότι πριν το 81 τα παντελόνια δεν είχαν τσέπες. Δεν το πολύ κατάλαβα, μετά το έφερα στο μυαλό μου, το έπιασα τι ήθελε να πει. Ότι η ανάπτυξη έγινε από το 81 και μετά. Έγινε γιατί? Γιατί ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ήταν αυτός ο οποίος είχε όραμα, είχε ελπίδα, είχε διάθεση, είχε τσαγανό, είχε μαγιά εντός εισαγωγικών για να πετύχει αυτό που πέτυχε στην Ελλάδα. Φτάνουμε στα σημερινά δεδομένα, γιατί η ώρα περνάει και δεν θέλω να είμαι να μακρηγορώ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα σοβαρό όσο αφορά το θέμα το δημογραφικό. Δυστυχώς σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό σαν πρόβλημα. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Μια περιοδία που έκανα εδώ στα εργοστάσια και στα Ινοποιεία το πρωί, διαπίστωσα με λύπη μου ότι παρότι υπάρχει η όρεξη, υπάρχει η διάθεση, υπάρχουν τα κεφάλαια για δημιουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, δυστυχώς έχουμε έλλειψη από χέρια. Και έχουμε έλλειψη από χέρια γιατί? Γιατί πια έχουμε φτάσει σε υπογεννητικότητα στο χείριστο βαθμό που μπορούσαμε να είχαμε έρθει. Πώς εξάλλου να δημιουργήσουν οι νέοι οικογένεια και να μπορέσουν να την αναπτύξουν μέσα σε αυτή τη χώρα για να παράγουν εργατικά χέρια και να τα διαθέσουν
αναλόγως. 580 ευρώ ο κατώτερος μισθός και 580 η σύζυγος, 1060. Και το ρεύμα θέλει 7 εκατοστάρικα το μήνα. Πού μπορεί να πάει μια οικογένεια με αυτό τον τρόπο? Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και τι λέει? Λέει να σας βοηθήσουμε εμείς. Πώς ρε παιδιά θα μας βοηθήσετε εσείς? Θα σας δώσουμε δάνεια χαμηλότοκα από την τράπεζα, ούτως ώστε να μπορέσετε να φτιάξετε το σπιτικό σας και να μείνετε μέσα. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Πώς είναι αυτά τα δάνεια? Θα σας δώσουμε μέχρι 150.000 ευρώ με χαμηλότοκα δάνεια και θα προχωρήσετε. Φτάνουν λοιπόν στο σημείο να γίνουν 100.000 αιτήσεις και οι αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν και θα δικαιολογηθούν είναι 10.000. 10.000 είναι μόνο τα νέα ζευγάρια που πιθανότατα να έχουν φτάσει στο σημείο αυτό. Είναι δυνατόν? Και εμείς τι λέμε? Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μιλάει για ιδιοκτησία. Ποια ιδιοκτησία και με τι τρόπο? Εμείς λέμε ότι να δοθούν κίνητρα ούτως ώστε να υπάρξουν σπίτια τα οποία θα έχουν ένα χαμηλό ενοικιό, το οποίο θα αντέχει να πληρωθεί και να καταβληθεί από τους, από την οικογένεια αυτή τη νέα που έχει δημιουργηθεί, χωρίς να είναι μέγενη η οποία θα σφίγγει και δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Πάμε να δούμε το θέμα το πιο μεγάλο που το έχω ζήσει στις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες εβδομάδες που έγινε αυτό το μεγάλο πανηγύρι στο Καλλιάνι, και μιλάω για την δημιουργία του πολυδύναμου κέντρου Καλλιανίων. Πήγαν και εγκαινιάσανε καμιά σαρανταριά άνθρωποι ένα κτίριο το οποίο δεν είχε μέσα απολύτως τίποτα. Πώς να εγκαινιάσεις ένα πολυδύναμο ιατρείο χωρίς τη δύναμη? Δεν μπορώ να καταλάβω την έννοια του πολυδύναμου. Ένα κτίριο μόνο του βάρια και τίποτα άλλο. Και κατά τα άλλα είναι υπέρμαχοι στο σύστημα υγείας, το προστατεύουν και το οδεύουν στην πρόοδο. Τι να πούμε τότε εμείς? Τι να πούμε το 1983 ακόμα, όταν ο Παρασκευάς Αυγερινός με τον αείμνηστο Γιώργο Γεννηματά εφάρμοσαν το ΕΣΥ και αυτό το οποίο ήταν το μόνο σύστημα πανευρωπαϊκά το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα οι φτωχοί, οι δύστυχοι και οι άποροι και οι αγρότες, όπως προείπε ο φίλος μου ο Νίκος ο Δήμας προηγουμένως, ότι έπαιρναν χαρτιά απορίας για να πάνε, να μπουν μέσα να δουν την υγεία τους. Και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και κουνάει το δάχτυλο σε μας που με ένα νόμο πρόχειρο εντελώς η κυρία Γκάγκα, υφυπουργός Υγείας, έβαλε την ταφόπλακα οριστικά πάνω στο ΕΣΥ και υποχρέωσε τον αγρότη να πληρώνει από την τσέπη του όλα τα έξοδα της υγείας του. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και αυτή είναι η προστασία που κάνει στον αγρότη, στον ελεύθερο επαγγελματία και στον φτωχό. Το 2004 οι διεθνείς αγορές μίλαγαν για την τίγρη της Μεσογείου. Η τίγρη της Μεσογείου ήμασταν εμείς. Χάρη πάλι στην πολιτική και στην οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και χάρη σε αυτά που έκαναν τότε. Σήμερα τι έγινε? Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσαν και την οδήγησαν σε σημείο να είναι πάλι ψωροκόστενα. Μας κατηγορούν γιατί πήγαμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το 2012 η χώρα βούλιαζε, πήγαινε στα βράχια και ήταν αναγκαίο κακό να γίνει τότε. Τότε δεν μίλησε κανένας για λάθος. Το μίλησαν ύστερα από 10 χρόνια, 15, ότι ήταν λάθος του Βενιζέλου να πάει με τον Σαμαρά. Συμφωνούμε, αλλά συμφωνούμε σήμερα. Τότε που η χώρα πήγαινε στα βράχια, εμείς θυσιάσαμε το ΠΑΣΟΚ και θυσιάσαμε το κόμμα μας για να μην πέσει η χώρα στα βράχια και να μείνει όρθια.
Και δεν μας ρωτήσανε γιατί ο Βενιζέλος πήγε με το Σαμαρά και γιατί όχι ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Αυτό δεν διευκρινίστηκε ποτέ. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, εξάλλου όλα τα περισσότερα άλλα τα είπαν οι προλαλήσαντες και με έχουν καλύψει. Η ώρα είναι περασμένη, είμαστε εδώ μπροστά σας όλοι μας και όλοι μας είμαστε το ΠΑΣΟΚ. Το κίνημα του παρελθόντος, του παρόντος και το κίνημα του μέλλοντος, του αύριο και του μεθαύριο. Έχουμε αρχηγό ο οποίος έχει όραμα, έχει πρόγραμμα, το οποίο το διακηρύσει παντού, είναι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Σε αυτόν εμπιστευόμαστε τις τύχες του κόμματος και είναι θέμα χρόνου όλη η Ελλάδα να αναθέσει τις τύχες της πάνω στο πρόσωπό του. Είναι ισχυρή προσωπικότητα και το απέδειξε προχθές το βράδυ στο debate. Το ΠΑΣΟΚ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχει πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας και όπως προείπα το παρουσιάζει κάθε μέρα. Έχει ένα σχέδιο που απαντά με πιστικό τρόπο στους καιρούς και στις ανάγκες της κοινωνίας. Εύχομαι στις 22 το πρωί ο ήλιος να είναι χρυσοπράσινος, υπέρλαμπρος, να σκεπάζει όλη τη χώρα και όλοι μαζί να νιώσουμε την νίκη και την ευχαρίστηση από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η οποία οφείλεται και σε εσάς και σε εμάς. Να είστε καλά, χίλια ευχαριστώ, με την νίκη μαζί πάμε όλοι.